στο τμήμα του ΒΟΑΚ, στο Καβούσι, έτσι, στο τμήμα του Καβουσίου βασικά. Αυτό μας αφορά κυρίως. Χθες το θέμα ήταν αυτό που σας ανέφερα αυτή τη στιγμή και ζητάμε την βοήθεια και από το Δήμο. Εμείς ως φυσικά πρόσωπα της κοινωνίας Καβουσίου θα προσφύγουμε στο Συμβούλιο Επικρατείας για έτοιμα ακύρωση. Το ζήτημα ήταν και το θέμα που αφορά και μας ενδιαφέρει είναι και ο Δήμος από τη δική του πλευρά να μας στηρίξει και με την νομική του υπηρεσία να κάνει και αυτός προσφυγή προς το Συμβούλιο για το ίδιο αίτημα. Το αίτημα λοιπόν είπαμε είναι η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και η έγκριση. Εσείς διαφωνείτε... Ναι. Εσείς διαφωνείτε με όσα προβλέπονται να γίνουν σε ό,τι αφορά το δικό σας κομμάτι. Ακριβώς. Σε ό,τι αφορά το τμήμα που αφορά το κομμάτι του Καβουσίου, όχι όλη την υπόλοιπη περιβαλλοντική μελέτη. Ωραία. Θέλετε να μας θυμίσετε λίγο τι ακριβώς προβλέπετε. Δηλαδή από πού περνάει ο δρόμος, περνάει μέσα από το χωριό, περνάει από προς τη θάλασσα, περνάει προς τα ορεινά. Κοιτάξτε, θα σας πω έτσι λίγο μια γενική εικόνα. Όλοι γνωρίζουμε την ευθεία του Χτέου. Από εκεί δυτικά, από την ευθεία, σχεδιάστηκε ένας υποτιμόμενη μελέτη, έτσι. Ορίζει ένα κόμβο ο οποίος απολοτηριώνει 50 στρέμματα της παραγωγικής μας ζώνης και συνεχίζει προς την νοτιοανατολική πλευρά που παράλληλα την ήδη φυστάμενη βόρειο-οδικού άξονα. Ουσιαστικά, φανταστείτε, ήδη έχουμε έναν ήδη λειτουργικό, υπήρχε άλλος ένας και σχεδιάζουμε ένα τρίτο στην περιοχή μας. Ουσιαστικά, διχοτομεί κυριολεκτικά όλη την κοινότητα. Φανταστείτε ότι το χωριό χαρίζεται κυριολεκτικά στα δύο. Δηλαδή, θα πρέπει να ανέβουμε σχετικά σε πολύ ψηλό επίπεδο πλέον για να βλέπουμε την παραλία της όλη μας. Μάλιστα. Είναι ένα χαρακτηριστικό γενικότερα. Οι απολωτηριώσεις είναι τεράστιες. Μεγάλη έκταση παραγωγικής ζώνης καταστρέφεται. Αντιλαμβάνεσαι ούτε και αισθητικά όλο αυτό θα έχει καταστροφικές επιπτώσεις. Εκτός αυτού υπάρχουν αυτή τη στιγμή, αν θέλει την κοινότητα Καβουσίου, είναι μια λειτουργική τουριστική περιοχή. Σαφώς και ξέρουμε και το ενδιαφέρον και το πρόσφατο ξενοδοχειακών μονάδων. Δηλαδή στο μέλλον έχουμε και άλλες μελλοντικές επενδύσεις. Αλλά όχι μόνο. Ας πούμε την επένδυση μεταξύ, έχουν δρομολογηθεί και άλλες, τις οποίες θα τις ανακοινώσουμε προς το παρόν. Όλο αυτό αντιλαμβάνεστε ότι θα έχει καταστροφικές επιπτώσεις. Θα εκμεδονήσει κυριολεκτικά την περιοχή μας. Άρα λοιπόν προβλέπετε, μας λέτε, ένας μεγάλος κόμβος, ο οποίος θα οδηγεί προς τα ανατολικά, προς τα νοτιοανατολικά, δηλαδή προς τη θάλασσα και σε κάποιο άλλο σημείο στη συνέχεια θα ξαναβρίσκει το... Ουσιαστικά θα είναι στους νέο προσυπία, στον ήδη φυστάμενο. Και διχοτομείτε, όπως λέτε, το χωριό δηλαδή με τον τρόπο αυτό, χωρίζεται στα δύο. Πέραν του ότι ξέρουμε ότι είναι μια περιοχή που παράγει και ελαιόλαδο, η παραγωγή είναι μεγάλη και στην περιοχή, υπάρχουν πολλοί... παραγωγή ειδικά ελαιολάδου στα σημεία αυτά και 50 στρέμματα από την παραγωγική ζώνη. 50 στρέμματα εννοώ μόνο ο κόμβος. Μόνο ο κόμβος. Μόνο ο κόμβος. Όχι σε άλλη εκταση. Εγώ απλά σας έδωσα ένα μικρό παράδειγμα. Ναι, καλά κάνετε και το διευκρινίζετε. Ναι. Του ενός κόμβου. Έτσι. 50 στρέμματα απαλωτριώνονται μόνο για τον ένα κόμβο. Μόνο για τον ένα κόμβο. Και μας λέτε ότι θα γίνουν και άλλοι, τρεις νομίζω. Ο προτινόμενος δρόμος ουσιαστικά παρασύρει στρεμματικές εκτάσεις, έτσι, ισοπεδώνει τις αντικειμενικές αξίες της περιουσίας των χωριανών μας αυτή τη στιγμή και όλων μας. Και για να βγει σε ένα ύψωμα το οποίο θα μπορούσε, π.χ. από τη μεριά μας, έχουμε καταθέσει μια άλλη πρόταση. Mm-hmm. Okay. Αντιλαμβάνω, μπορεί να μην, για τεχνικούς λόγους όπως είπαν, δεν μπορεί να γίνει. Απλά δεν ήρθαν εδώ να συζητήσουμε όπως είχαμε προτείνει σαν κοινότητα, για να βρούμε κάποιες άλλες λύσεις, αν θέλετε να καταθέσουμε άλλες προτάσεις και ό,τι άλλο μπορούσαμε να κάνουμε για να αποφύγουμε την ήδη προτινόμενη αυτή, αν θέλετε, είχε γίνει ωστόσο πριν ένα περίπου χρόνο, αν δεν κάνω λάθος. Πριν ένα χρόνο ακριβώς είχαμε καταφύγει και μας ζητήθηκε να γνωματοδοτήσουμε για τους περιβαλλοντικούς όρους. Ήμασταν αρνητικοί και το Περιφερειακό Συμβούλιο
ομόφωνα ζήτησε την επανεξέταση του θέματος του Καβουσίου, αλλά δυστυχώς δεν σας ακουστήκαμε. Τώρα, εχθές στην συνεδρίαση ήταν παρόντες εκπρόσωποι από τον Δήμο, κάποιος αντιδήμαρχος ή ο Δήμαρχος ενδεχομένως να σας πει την άποψή του, να δούμε ποιες κινήσεις θα κάνουν εκείνοι από πλευράς τους. Λόγω του COVID δεν γίνεται. Εμείς έστειλαμε το αίτημά μας και περιμένουμε την απάντηση. Άρα λοιπόν η απόφαση ήταν ομόφωνη εχθές, δηλαδή από όλες τις πλευρές του τοπικού συμβουλίου εκφράστηκε η άποψη αυτή που μας μεταφέρεται, ότι επιθυμείτε να προσφύγετε στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Εμείς σαν φυσικά πρόσωπα θα προσφύγουμε. Έχει δρομολογηθεί. Απλά ζητάμε και την συνεργασία του Δήμου από την νομική του, δηλαδή να κάνει δεύτερη προσφυγή. Ναι, ναι, κατάλαβα. Σαν Δήμου. Ναι. Να μας στηρίξει στην προσπάθεια αυτή. Τα χρονικά περιθώρια είναι στενά ή υπάρχει χρόνος, επειδή είναι σε διαβούλευση από ό,τι καταλαβαίνουμε το όλο θέμα? Όχι, έχει δρομολογηθεί, σας είπα. Δηλαδή έχουμε αυτή την ζωή και εγώ την υπόθεση που έχει αναλάβει ο νομικός μας σύμβουλος. Μάλιστα. Η προσφυγή, ας πούμε, η απόφαση αυτή. Έχουμε ημερομηνία για την αίτηση ακύρωση είναι ως τις 17 του Φλεβάρι. Ναι, αυτό. Οποιαδήποτε άλλη προσβολή πέρα από αυτή τη ημερομηνία είναι αδύνατη και αν επιστρεφτεί. Άρα λοιπόν και ο Δήμος, αν θέλει να ενεργήσει, και θα πρέπει μέχρι τις 17 του Φλεβάρι να έχει πάρει κάποια απόφαση τι θα κάνει, αν θα προσφύγει τελικά να κάνει αυτή τη δεύτερη προσφυγή. Να έχει κάνει τη δεύτερη προσφυγή. Ωραία. Διαφορετικά δεν υπάρχει άλλο περιθώριο. Εμείς, επαναλαμβάνω, σαν τοπική κοινωνία, ήδη έχουμε δρομολογήσει την προσφυγή μας. Ως φυσικά πρόσωπα μας λέτε. Ως φυσικά πρόσωπα ακριβώς. Και τώρα η συνεδρίαση του τοπικού συμβουλίου έρχεται να στηρίξει το αίτημα της κοινωνίας και ως τοπικό συμβούλιο ζητάτε και εσείς τη βοήθεια του Δήμου σε όλο αυτό. Μας είπατε δεν κατέστη εφικτό να έρθει κάποιος αντιδήμαρχος ή ο δήμαρχος εχθές να τοποθετηθεί, να εκφράσει, να δει ποιες είναι οι προθέσεις. Ωστόσο υπάρχει κάποια τηλεφωνική επικοινωνία όλο αυτό το διάστημα, να δείτε τι μπορεί να γίνει, να δείτε τις θέσεις τους, έστω και τηλεφωνικά, παρόλο που δεν ήρθαν εχθές στη συνάντηση. Κοιτάξτε, την επόμενη εβδομάδα έχουμε μιλήσει με τον κύριο Δήμαρχο, τον κύριο Καλατζάκη, να έρθουμε σε επικοινωνία με φορείς του χωριού μας και θα έχουμε νεότερα. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά και ό,τι είναι να γίνει να είναι για το καλό της περιοχής. Όπως είπατε πολύ σωστά νωρίτερα, υπάρχει και τουριστικό ενδιαφέρον και όχι μόνο, είναι μια παραγωγική περιοχή το Καβούσι με πολλές προϋποθέσεις και περαιτέρω ανάπτυξης. Οπότε θα ήταν καταστροφικό να γίνουν, τώρα που πάει η ανάπτυξη αυτή να έρθει, να γίνουν άλλες παρεμβάσεις που δεν θα βοηθήσουν αυτή την κατεύθυνση. Κοιτάξτε, πολύ διαφορετικά η κατασκευή ενός νέου ασφαλής οδικού άξονα, γιατί είμαστε και εμείς υπέρ, έτσι, να το διευκρινίσω αυτό. Αυτή τη στιγμή δεν αυτατούμε. Αυτό θα ήταν, θα προσπαθούμε να προστατέψουμε τη συγκεκριμένη περιοχή. Θα μπορούσε κάλλιστα, όπως είχαμε προτείνει, να γίνει η πόλη. Θα μπορούσε να πάει πάνω από τον οικισμό. Υπάρχουν λύσεις. Εμείς για την προτινόμενη λύση, αν θέλετε, προσπαθούμε. Όχι αν θέλετε, θέλουμε να ακυρώσουμε την ήδη προτινόμενη λύση. Γιατί ξέρουμε ότι είναι αρκετά επικίνδυνος ο δρόμος που περνάει μέσα από το Καβούσι. Ακριβώς. Είναι από το κεντρικό σημείο, οπότε θέλετε κι εσείς να γίνει κάποια αλλαγή, αλλά όχι αυτή που προτείνετε. Όχι η προτινόμενη. Εμείς προτείνουμε υπόγεια. Δηλαδή και πέρυσι είχαμε κάποιος καθηγητής, ο κύριος Ερμητάκης με τον αρχιτέκτον και ο πολιτικός μηχανικός κύριος Πιχλής είναι εξωτερικοί συνεργάτες μας. Είχαμε καταθέσει την πρότασή μας. Θεωρούμε ότι μπορεί να γίνει. Έτσι. Γι' αυτό καλέσαμε και τους μελετητές έτσι να έρθουμε σε μια διαβούλευση και να δούμε τι μπορεί να γίνει. Αλλά όχι η προτινόμενη. Όχι αυτή η χάρα. Οποιαδήποτε άλλη, βεβαίως. Εσείς ως φυσικά πρόσωπα τώρα τη διαδικασία για την προσφυγή την έχετε ήδη ξεκινήσει? Την έχουμε ήδη ξεκινήσει. Έχει κατατεθεί δηλαδή ή είναι? Όχι, έχει συγκεκριμένη. Αυτό θα το αναλάβει ο νομικός, αυτό θα είμαστε την ημερομηνία κατάθεση. Ωραία. Ακύρωση. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να προσθέσετε. Νομίζω ήσασταν σαφείς και αποφάσεις συγκεκριμένες. Και το τοπικό συμβούλιο
τάσετε με την άποψη της τοπικής κοινωνίας, δηλαδή χθες ως απόφαση πάρθηκε και εσείς να ζητήσετε από το Δήμο τη συνεργασία για να προσφύγετε από κοινού κατά της προτινόμενης αυτής λύσης και να πάτε στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Αυτή είναι η απόφαση δηλαδή που πάρθηκε, να απευθυνθείτε στο Δήμο και να δείτε από κοινού ποιες ενέργειες θα γίνουν. Και από τη μεριά του και από τη μεριά του να προσφύγει και αυτός. Mm-hmm. Δεύτερη προσφυγή. Mm-hmm. Σίγουρα είναι καλύτερη από τη στιγμή, καταλαβαίνετε. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή δύο προσφυγές θα έχουν καλύτερα. Σαφώς μια πιο δυναμική θα έχουν. Ακριβώς. Mm. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Δεν ξέρω αν θέλετε επί της ευκαιρίας να μας πείτε κάτι άλλο, είτε για τις επενδύσεις εκεί στο Καβούς, αν έχουν ξεκινήσει κάποιες εργασίες από ξενοδοχειακές μονάδες που υπάρχει, είπαμε, τουριστικό ενδιαφέρον, αν υπάρχει κάτι σε εξέλιξη, γι' αυτό να μας μεταφέρετε. Κοιτάξτε, η επένδυση του κυρίου Μεταξά δρομολογείται αυτή τη στιγμή, δυστυχώς, είναι αυτό που σας λέω και αυτό που προσπαθούμε να αποφύγουμε. Είναι να κυρώσουμε την αίτηση της προτινόμενης χάραξης για να συνεχίσουν και οι άλλες επενδύσεις, mm-hmm. για να δρομολογηθούν. Αντιλαμβάνεστε, γιατί αυτή τη στιγμή έχουν παγώσει τα πάντα. Διότι μπορεί κάποια στιγμή να πει, περνάει από κοντά τους ή να τους πάρει την έκταση. Ακριβώς. Δεν ξέρω ότι μπορεί να... Φανταστείτε ότι θα εξελιχθεί σε ένα τεράστιο εργοτάξιο η κοινότητά μας. Σαφώς. Και δεν ξέρουμε το χρονικό διάστημα που θα κρατήσει όλο αυτό. Αντιλαμβάνεστε ότι και ήδη υπάρχουν στις λειτουργικές μονάδες, στις φυσικές μονάδες αυτή τη στιγμή που έχουμε, θα έχουμε πρόβλημα. Οπότε υπάρχει μια στασιμότητα και εδώ σε αυτό το κομμάτι, σε κάποιους που θέλουν να επενδύσουν και περιμένουν να δρομολογηθούν οι εξελίξεις. Αυτή τη στιγμή έχουν παγώσει τα πάντα. Κυρία Χαλκιαδάκη, για το θέμα του μουσικού γυμνασίου, έχουμε να πούμε κάτι. Ξέραμε ότι ήρθε και ο Δήμαρχος αλλά και ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης το προηγούμενο διάστημα εκεί. Καταγράφησαν κάποια ζητήματα. Ναι, δόξα τω Θεώ. Αυτή τη στιγμή μιλήσαμε με τον κύριο Δήμαρχο και για την χωροσοθέτηση του νέου μουσικού, αν θέλετε, του καινούριου σχολικού συγκροτήματος που θα στεγάσει το γυμνάσιο και το λύκειο στο Καβούσι. Είναι σε εξέλιξη. Καλύτερα θα τα πει ο κύριος Δήμαρχος αυτά. Θα παρουσιαστεί το Φλεβάρι στο Σμάρτι. Θα είναι σε άλλο χώρο ή στον υφιστάμενο. Θα είναι σε άλλο χώρο, ναι. Θα είναι σε άλλο χώρο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή προχωράει η μελέτη για άλλο χώρο. Για άλλο χώρο. Σαφώς, γιατί και οι ανάγκες αν γίνει με το καλό και το λύκειο. Ναι. Κοντά στον ήδη υφιστάμενο. Υφιστάμενο κτίριο του μουσικού σχολείου, του μουσικού γυμνασίου. Ωραία, θα είναι μια πολύ καλή εξέλιξη αυτό και νομίζω ότι θα δώσει και μια ανάσα από πολλές πλευρές και στο θέμα της αποκέντρωσης που γίνεται λόγος πολλές φορές, αλλά και στην περαιτέρω ανάπτυξη του Καβουσίου. Αλλά και για το ίδιο το σχολείο, σαφώς, και για τα παιδιά που θέλουν. Και για το Δήμο μας. Και για τον νομό ολόκληρο. Το νομό, ακριβώς. Και για τον νομό ολόκληρο. Δεν αφορά μόνο το Καβούσι, αφορά το Δήμο, αφορά το νομό. Κατά τα άλλα, τα μαθήματα γίνονται κανονικά. Υπάρχουν. Κανονικά γίνονται τα μαθήματα όπως σε όλα τα γυμνάσια. Ναι, το κανονικά πλέον είναι το διαδικτυακό. Ακριβώς. Έτσι όπως μας έχουν κάνει. Ελπίζουμε κάποια στιγμή να ανοίξουμε, έτσι. Ευχόμαστε το καλύτερο. Ωραία. Και εμείς αυτή τη στιγμή αναμένουμε τις εξελίξεις. Ωραία. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την ενημέρωση. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα να έχετε. Καλή σας μέρα. Και γεια σας. Ευχαριστώ.